Να λένε ότι η περιοδία σας ανά τη χώρα είναι προεκλογική, προεκλογικού χαρακτήρα, τι απαντάτε? Απαντάμε ότι αυτά είναι ανοησίες, διότι το να βρίσκεται η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μπροστά στα προβλήματα, να μην διστάσει να ακούσει την κριτική των ανθρώπων, να συνομιλεί με τους φορείς, να ακούει και παράπονα, αυτό δεν είναι ζήτημα εκλογών. Αυτό πρέπει να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της τετραετίας, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2019. Μέχρι τότε όμως πρέπει να έχουμε εκπληρώσει δύο μεγάλους στόχους. Την έξοδο από τα προγράμματα επιτροπίας, αυτό θα συμβεί περίπου στη μέση της θητείας μας, και από εκεί και πέρα όμως το μεγάλο όραμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης και των μεγάλων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε έτοιμοι για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αρκεί κάποιοι να μην θέλουν να κρατάνε τα φτερά μας. Αν το επιθυμούν αυτό, πρέπει να καταλάβουν. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια τεράστια βεβαιότητα. Βλέπετε τι γίνεται παντού. Το να κρατάς σταθερές και καθυλωμένες τις δυνατότητες μιας εκ των χωρών της Ευρωζώνης είναι στην ουσία σαν να πυροβολείς τα πόδια σου. Όποια ακραία αυτό δεν το έχουν καταλάβει, οφείλουν να το κατανοήσουν. Οφείλουν οι ηγεσίες της Ευρώπης να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα και είμαι βέβαιος θα το πράξουν. Στη Νέα Δημοκρατία ψάχνει να βρει τρόπο να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Αντιτάχθηκε στην απόφασή μας να δώσουμε τη 13η σύνταξη, 629 εκατομμύρια ευρώ, που είναι σχεδόν 5 φορές περισσότερα από όσα κόπηκαν στο ΕΚΑΣ, δυστυχώς με δεσμεύσεις που μας είχαν υποχρεώσει αυτοί οι κυβερνήσεις Σαμαρά Βενιζέλου, και δεν καταφέραμε να πάρουμε πίσω μετά από τη σκληρή διαπραγμάτευση του Ιουλίου του 2015. Αντιτάχθηκε λοιπόν σε κάτι το οποίο ο ελληνικός λαός το έχει ανάγκη, και όχι άμεσα. Στην αρχή είπε θα το στηρίξουμε, αλλά μόλις υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από κάποιες ακραίες φωνές εντός των δανειστών. Όλοι λοιπόν κρινόμαστε και κρίνονται και αυτοί από τον ελληνικό.